Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα καινούργιο επεισόδιο της σειράς Football Manager 2020 με τον Μπας Γιάννενα. Στο προηγούμενο επεισόδιο είχαμε παίξει τρία ματσάκια από τον δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος, ΑΕΚ, Ατρόμητος και Ολυμπιακός. Προφανώς με ΑΕΚ και Ολυμπιακό φάγαμε από τρία γκολάκια, αλλά νικήσαμε τον Ατρόμητο 3-1. Στο σημερινό επεισόδιο ακολουθούν σημαντικά ματς όπως με Άρη ΠΑΟΚ και έχουμε και έκτο γύρο κυπέλου με Τρίκαλα. Θα προσπαθήσουμε να χωρέσουμε και τα 4 μάτς μέσα στο βίντεο, ώστε μετά να ακολουθήσει ένα live stream που θα παίξουμε όλα τα υπόλοιπα μάτς, ώστε να οδηγηθούμε στα play-off ή στα play-out του πρωταθλήματος ανάλογα με το ποια θέση τερματίσουμε. Να ενημερώσω ότι έχουμε ήδη μεταγραφική περίοδο του χειμώνα, οπότε μπορώ να διώξω παίχτες ή ακόμα κιόλας να φέρω παίχτες. Το να φέρω είναι λίγο δύσκολο, μιας και το budget μισθοδοσίας είναι 1,5 εκατομμύριο, ενώ είμαστε σχεδόν στα 2 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή. Έκανα κάποιες ανανεώσεις συμβολέων και αυτό που είχα πει κιόλας είναι ότι θέλω να διώξω κάπως τον Chris Mann. Ή αν δεν τον διώξω, τουλάχιστον να του φτιάξω νέο συμβόλαιο που λύγει σε 5 μήνες, να μειωθεί αυτό το 236.000 γιατί είναι άπειρα μεγάλο ποσό για τα δεδομένα τα δικά μας. Πόσο μάλλον όταν ο πρώτος σκόρερ είναι ο Παμλίδης. Αν έχετε δει στα δύο τελευταία βίντεο, ο τύπος είναι από άλλο γαλαξία για τη δυναμικότητά μας. Και ξεκινάμε κατευθείαν στο ψητό, λέγοντας ότι ο Άρης είναι φαβορή στην αναμέτρηση γιατί παίζουμε στο Κλεάνθης Βικελίδης. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα το παλέψουμε κάπως, με αντεπιθέσεις θα παίξω. Αυτό θα είναι το σύστημα γενικότερα. Προσεκτική νοοτροπία, πάσε στο χώρο για να κάνουμε κάποιες ας πούμε μακρινές μπαλιές να βγούμε στην αντεπίθεση. Ορίστε και συνθέσεις των ομάδων, άμα κάποιος θέλει να δει πως παίζει και ο Άρης, πάμε μέσα στο μάτς. Έχουμε βγει στον αγωνιστικό χώρο, ξεκινάμε σιγά σιγά το πρώτο ημίχρονο, καλή μας επιτυχία. Γενικά του δίνω την κατοχή επίτηδες, μπας και βγούμε στην κόντρα, αλλά βλέπω ότι δεν δυσκολευόμαστε να την κρατήσουμε. Οπότε ίσως θα είναι καλύτερα να κάνω λίγο αλλαγές και να προσπαθήσω να κρατήσω το ρυθμό εγώ, μιας και βλέπω ότι κρατάμε το ματσάκι, μήπως και παίξουμε κανονικότατα. Όπα, βλέπουμε στο 30 μια φάση για τον Άρη. Δεν κλέβουμε τη φάση εδώ πέρα. Ο Λεό παλεύει, αλλά δεν τα έχει καταφέρει προς το παρόν. Μήπως γίνει κάποιο λάθος. Εδώ πέρα που θα πιέσουμε, ο Μπά δεν κάνει λάθος. Έχει πάρει ήδη και μια κάρτα κίτρινη νωρίς στο ματς, οπότε αυτό ίσως μας βοηθήσει. Και βλέπουμε εδώ ότι λογικά θα προσπαθήσουν να εισχωρήσουν μέσα με τον Κεϊτά, ο οποίος δίνει στον Ιγκόρ και μπαίνει προς τα μέσα. Σέντρα και 1-0 από το Λοβέρα. Καλώς ή κακώς το φάγαμε κατευθείαν. Η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλές φορές μπορούσαμε να πιέσουμε και να την κλέψουμε. Βρήκαν όμως το άνοιγμα εδώ πέρα, βρήκαν ένα δύναμο σημείο. Δεν ξέρω πώς πέρασε και ο Λοβέρα με μια προβολή, ας πούμε, κατάφερε να κάνει το 1-0. Κακό αυτό για μας. Και βλέπουμε πάλι τον Άρη εδώ πέρα από αυτή την πλευρά να προσπαθεί να κάνει κάτι. Δεν κόβεται από εδώ πέρα με τον Μπουκουβάλα. Σέντρα, Λοβέρα και ευτυχώς ο Κουτουσιώτης κατάφερε και μπλόκαρε. Θα δείξει κάτι να κάνουμε εμείς, μην την κόψει τη φάση. Δείξε μια ωραία ανάπτυξη από εμάς. Όχι, δεν είναι ανάπτυξη. Διώχνει μπροστά. Ο Παμλίδης θα κατεβάσει. Καταβάζει, αλλά παρόλα αυτά βρίσκει ένα εμπόδιο. Κεντή θα δώσει στον Καρτάλη. Καρτάλης προς το Λεό. Ανοίξτε λίγο προς εδώ. Το είδε ωραία το Χουχούμι. Ο Χουχούμι θα πάει για τη σέντρα. Κατευθείαν Ελευθεριάδης και 1-1. Στο 35 άμεση η απάντηση. 5 λεπτά και περάσανε. Ελευθεριάδης είναι μέσα. Πώς μου ξέφυγε. Ο Νικολιάς γιατί δεν παίζει. Τέλος πάντων, καλό και αυτό. Ελευθεριάδης μας δείχνει ότι ευτυχώς το ξεχάσαμε μέσα στην αποστολή. Χουχούμης είδαμε πως έβγαλε μια πολύ ωραία σέντρα στον πολύ ελεύθερο Ελευθεριάδη. Λοιπόν, και βλέπουμε στο 38 ένα corner με τον Γκάμα και ο Χουτεσιώτης μπλοκάρει. Ωραία. Να δούμε τον Χουτεσιώτη αν θα ξανακάνει γιώμα. Α, θα κάνει με το χέρι στον Ελευθεριάδη που είναι μόνος του για άλλη μια φορά. Ελευθεριάδης δίνει στον Μπουκουβάλα. Θα πάει μπροστά. Ο Παμλίδης ήταν πάντως εκεί. Τον βλέπει εκ των υστέρων, βλέπετε ότι κόπηκε. Γιάκος τώρα ελέγχει εδώ στο κέντρο με τον Καρτάλι να ανοίγει προς τον Λεό. Ο Λεό κατευθείαν δεν μπορούσε να κάνει στο Χουχούμι, αλλά τέλος πάντων. Κλέβει παρόλα αυτά, διορθώνει το λάθος του, μπαίνει προς τα μέσα τελείως μόνος του, σουτάρει και. Δεν ξέρω πώς φάνηκε. Φάνηκε στην αρχή να του ξεφεύγει, αλλά τελικά την. Του μπαίνει προς τα μέσα τελείως μόνος του, σουτάρει και. Μπλόκαρε. 1-1 το ημίχρονο. Πάμε καλά. Πάμε καλά. Είμαι ευχαριστημένος. Δεν κάνω καμία αλλαγή και πάω στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά έχω στο νου μου ότι ο Μπουκουβάλας δεν παίζει καλά. Ούτε ως κόντρας ούτε ο Παντελάκης. Δηλαδή, τρεις από την τετράδα της άμυνας είναι με χαμηλό βαθμό. Πρέπει να το προσέξω αυτό λίγο. Τώρα βλέπουμε πάλι το Λεό, ο οποίος θα προσπαθήσει να κάνει μια προσπάθεια. Ο Παμπλίδης είναι εδώ για να υποδεχτεί την μπάλα. Καρτάλης θα ανοίξει προς τον Χουχούμι, ο οποίος έχει ανέβει ψηλά. Εγώ έχω δώσει οδηγίες για overlap. Χουχούμι κάνει κάτι καλό. Πέρασε. Θα βγάλει προς τα έξω τον Παμπλίδη, ο οποίος. Όχι, ρε φίλε, δεν γίνεται να μην το βάλει αυτό το πράγμα. Και ο Ελευθεριάδης εκεί πέρα δεν ξέρω τι κάνει. Όπως και να έχει. Μια ευκαιρία του Παμπλίδη. Και βλέπουμε πάλι το Χουχούμι με τον Καρτάλη εδώ πέρα. Ευτυχώς δεν έγινε το λάθος. Γιάκος θα δώσει προς το Λεό. Υπάρχει πολύ άνοιγμα σε αυτή την τέριγα. Ο Λεό θα κάνει κατευθείαν σουτ. Όχι, κατευθείαν σουτ, ρε φίλε. Τέλος πάντων, από εκεί δεν γίνονται τέτοια πράγματα. Ο Χουχούμις παίζει πάρα πολύ καλά.
Μην ξεχνάμε, αυτός έκανε την ασίστ για τον Ελευθεριάδη και εδώ θα κάνω την πρώτη μου αλλαγή. Μπουκουβάλας βγαίνει, Αποστολόπουλος μπαίνει. Αυτή είναι η πρώτη αλλαγή που θα κάνουμε. Βλέπουμε τώρα μια φάση του Άρη. Δεν έκλεψε του Κεϊτά εδώ την μπάλα. Σκόντρας απομακρύνει παρόλα αυτά και έχουμε την ευκαιρία. Όχι. Τι έγινε τώρα, δίνει πέναλτι, ρε φίλε. Δίνει πέναλτι. Τι έγινε εκεί πέρα, δεν κατάλαβα καν. Μανσίνη. Έτοιμος να εκτελέσει και κάνει το 2-1 με. Δεν ξέρω τι έγινε ακριβώς. Δεν κατάλαβα. Με το κεφάλι απέκρουσε. Δεν ξέρω αν έκανε κάτι άλλο. Ήταν πολύ καθαρή φάση, έτσι όπως την είδα εγώ τουλάχιστον. Θα το δω μετά στο μοντάζ, τι πήγε λάθος. Ο Λεό χτύπησε. Οπότε βάζουμε μέσα ξίδα και κάνω την αλλαγή με τον Ελευθεριάδη εδώ πέρα. Θα κάνω και μια τρίτη αλλαγή. Παμλίδης με Κρισμάν. Θα του δώσω μια ευκαιρία του Κρισμάν. Έτσι κι αλλιώς ο Παμλίδης δεν παίζει καλά σε αυτό το match. Και η αλήθεια είναι ότι τώρα πάω για ένα πάρα πολύ επιθετικό σύστημα, γιατί αυτό το 2-1 δεν με βολεύει καθόλου. Ο χρόνος θα περάσει σαν καπνός εδώ μεταξύ. Λογικά δεν θα γίνει τίποτα. 4 λεπτά καθυστερήσεων που περνάνε και αυτά καπνός. Και εδώ πέρα χάσαμε από ένα άθλιο πέναλτι. Ξενέρωσα άπειρα με αυτό το αποτέλεσμα. Η αλήθεια είναι. Γιατί ένιωσα ότι παίξαμε καλύτερα. Νιώθω ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή μας έκλειψε το match. Στο κυνήγι της Europa Conference League είναι το καινούργιο Europa League αυτό. Και ο Άρης. Τραυματίστηκε πάλι ο Λεό. Για άλλη μια φορά. Από το κύπελλο βλέπω το Παναθηναϊκό να έχει αποκλειστεί. Ενδιαφέρον. Και τώρα ήρθε η ώρα να παίξουμε εμείς κύπελλο με τα τρίκαλα, το πρώτο match. Βάζω αρκετούς αναπληρωματικούς όπως είναι ο Ζιούλης, ο Γροσδάνης είναι πάρα πολύ μικρός, έχει κάνει μόνο μία συμμετοχή. Πήλιος και Κρισμάν, ο οποίος δεν παίζει σχεδόν ποτέ. Γενικά οι περισσότεροι είναι αλλαγή, παιδιά, να ξέρετε. Ανέβασα το ηθικό των παικτών μας και νομίζω πως θα μπορέσουμε να καταφέρουμε. Έστω και με αλλαγές. Ελπίζω να μην υποτίμησα πολύ τα τρίκαλα. Θα το δείξει αυτό η ιστορία. Ήδη ο Πέλκας έκανε ένα φάουλ εδώ πέρα. Θα δούμε κόκκινη. Κίτρινη. Ωραία. Νωρίς, στο 20. Είχαμε την πρώτη κίτρινη. Και να δούμε εδώ πέρα τι θα κάνει ο Σαργκελασβίλη. Μια γιώμα προς τον Πίλιο, ο οποίος είναι μόνος του. Σουτάρει και αποκρούει. Πολύ καλή φάση για το 22. Ξεκινάμε δυναμικά. Έχουμε κόρνερ τώρα με Σαργκελασβίλη πάλι. Σαργκελασβίλη κάνει τη σέντρα, απομακρύνει την μπάλα. Ζιούλης δεν κάνει καλό κοντρόλ εκεί πέρα και πρέπει να προσέχει γιατί είναι και αμυντικός κιόλας. Και βλέπουμε πάλι την κατοχή να έχουμε εμείς, η οποία είναι πάλι από τα αριστερά. Γκάουνα θα δώσει προς Γροσδάνη. Να τον δούμε τον Γροσδάνη, τον πιτσιρικά. Δίνει στον Αποστολόπουλο. Ο Αποστολόπουλος μπαίνει προς την περιοχή. Σέντρα στον Πίλιο, κεφαλιά και οριζόντα το δοκάρι. Νικολιάς δεν θα κάνει κάτι εκεί πέρα. Λογικό είναι μετά το δοκάρι. Βλέπετε, είναι υπέρ μας οι φάσεις. Ας ελπίσουμε να μην το πληρώσουμε. Γροσδάνη σέντρα, Γιαννίτσης απομακρύνει. Και τώρα βλέπετε τον Γκάουνα, ο οποίος δίνει πάλι στον Πίλιο, ο οποίος είναι πάντα σε κέρυες θέσεις. Ελέγχομαι το ματσάκι, βλέπω εδώ πέρα. Γίνεται και μια γιώμα στον Κρισμάν. Κατεβάζω Κρισμάν, είναι με πλάτη. Γιατί ρε Κρισμάν. Τι φάση Κρισμάν, το βαλέ. Κρισμάν το βαλέ. Δεν ξέρω. Ήθελα πρώτα να ακούσει το βρυσίδι του και μετά να ξυπνήσει. Ο τύπος κόντραρε ενώ ήταν πολύ καλά του ήρθε η μπάλα και γύρισε πλάτη. Τώρα από εκεί και πέρα το άλλο ήταν αντιρεαλιστικό. Γύρισε πλάτη. Τώρα τι περιμένεις να κάνει εκεί ο ένας Κρισμάν. Από ό,τι φάνηκε γυρνάει ενώ έχει δύο μπροστά του και σουτάρει και περνάει από δύο και τον τερματοφύλακα. Και απλά μπήκε. Okay. Δεκτό. Δεκτό γιατί είναι υπέρ μας. Άμα είχα φάει τέτοιο γκολ τώρα θα είχα σπάσει όλα και θα κοβόταν στο μοντάζ. Τέλος πάντων, είμαστε στο 36. Έχουμε βάλει το πρώτο μας γκολ με τον Κρισμάν, ο οποίος ψάχνει τον καλό του εαυτό εδώ και πάρα πολλά μάτς. Και ο Γιάκος τώρα βλέπουμε εδώ πέρα να είναι στο κέντρο. Τον έχω βάλει δεκάρι αυτή τη φορά. Δεν ξέρω γιατί κάναμε αυτή τη γιώμα. Τέλος πάντων, Σαργκελασβίλη από αριστερά ξαναδίνει στον Πίλιο. Ο οποίος Πίλιος όλα ξεκινάνε από αυτόν. Νικολιάς δεν τα κατάφερε ο Μιχελής και κοντεύουμε να πάμε στο τέρμα του πρώτου ημιχρόνου. Σαργκελασβίλη για άλλη μια φορά και έχουμε πέναλτι. Έχουμε πέναλτι ξεκάθαρο, ούτε καν το VAR δεν κοιτάει. Παντελάκης μπρόχθηκε και ποιος θα το εκτελέσει, να τελειώσει λίγο. Ο Κρισμάν, βάλε ένα δεύτερο Κρισμάν, σε παρακαλώ πολύ. 2-0 εκτός έδρας, είναι πάρα πολύ σημαντικό match για να έχουμε ένα πάρα πολύ καλό βήμα. Σταθερά θεμέλια βλέπουμε πάλι τον goal και το πώς θα κάνουμε την πρόκρισή μας, αν προσέχουμε και στο άλλο match για τον προημιτελικό. Βλέπουμε το 0-2 για πρώτο ημίχρονο. Παίζουν πάρα πολύ καλά οι παίκτες που έβαλα για να πάρουν κάποιες ευκαιρίες. Θα βάλω μέσα ξίδα στη θέση του Νικολιά, γιατί ακολουθεί match με τον Μπάουκ και θέλω τους παίκτες μου κανονικότατα. Και με αυτή την αλλαγή μόνο πάμε στο δεύτερο ημίχρονο. Το δεύτερο ημίχρονο κυλάει πάρα πολύ ήσυχα, κυρίως γιατί δεν παίζει σχεδόν κανένας καλά για κάποιο λόγο. Ο Γροσδάνης, ας πούμε, 6,1. Τον αφήνω παρόλα αυτά μέσα και αλλάζω σκόντρα με Παντελάκη, ο οποίος θέλω να τον ξεκουράσω λίγο. Και βασικά βάζω Φάμπρι στη θέση του Γκάουνα.
Ρίχνουν ρυθμό και ας πάει το match όσο πιο χαλαρά γίνεται. Ένα 0-2 είναι πάρα πολύ καλό. Είμαστε στο 84 και θα δούμε τώρα μια προσπάθεια με τον Ξίδα να προσπερνάει σε ταχύτητα τον αντίπαλό του. Μπαίνει προς τα μέσα, δεν έχει περάσει τον αντίπαλό του και κόντραρε και πάνω του. Οπότε ο Παστολόπουλος σώζει ό,τι γίνεται. Γροσδάνης εδώ πέρα μπορεί να ξαναδώσει, αλλά δεν έδωσε εκεί που πρέπει. Δεν πειράζει. Ήρθε τώρα η μπάλα εκεί που πρέπει. Οπότε ο Ξίδας μην κάνει σουτ εκεί. Έκανε σουτ χωρίς λόγο. Εντάξει. Τι να κάνουμε. Αν κάναμε σωστές επιλογές θα ήμασταν και καλύτερη ομάδα. Αλλά και έτσι καλά είναι. Δεν έχω παράπονο. Σεργκελασβίλη στο κόρνερ. Γίνεται η σέντρα. Κρισμάν για το 3-0. Χατρίκ από τον Κρισμάν. Χατρίκ από τον Κρισμάν, παιδιά. Να τόσο ο τύπος. Πώς επανέρχεται. Να στείλει ένα μήνυμα θέλει. Μιας και ακόμα δεν το έχω κάνει συμβόλαιο. Και βλέπεις τον Κρισμάν ο οποίος εκμεταλλεύεται αυτή την ευκαιρία. Έστω και για κύπελο με τα τρίκαλα. Να μου δείξει ότι είναι παρόν. Είναι παρόν ο Κρισμάν. Το βλέπουμε εδώ πέρα. Μπράβο του. Μόλις έφαγε λίγο πάγκο έστρωσε. Το βλέπετε έτσι. Και νομίζω πως είναι σίγουρη η πρόκρισή μας για τον προημιτελικό του κυπέλου Ελλάδος. Πολύ ευχαριστημένος με τους παίκτες. Βλέπουμε ότι ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από την Ξάνθη. Τι λες τώρα, αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Έχουμε ΑΕΚ και πιθανότητα και Ολυμπιακό σαν μεγάλα ονόματα στο κύπελο. Καλό είναι αυτό να φεύγουν οι μεγάλοι. Εμένα με βολεύει άπειρα. Ποτέ δεν ξέρεις πάντως. Οκ. Okay. Εμείς νικήσαμε. Ο Κρισμάν πάρα πολύ καλός. Θα του πούμε και καλά λόγια. Να τον ανεβάσουμε το ηθικό. Και ακολουθεί το μάτς με τον ΠΑΟΚ στην έδρα μας και Τρίκαλα στην έδρα μας. Και ήρθε αυτή τη στιγμή να παίξουμε με τον ΠΑΟΚ. Όπως βλέπετε, είμαστε outsider. Ο ΠΑΟΚ με ένα 40 είναι φαβορί, ξεκάθαρο. Λέει ακόμα και η εφημερίδα ότι αν θέλουμε να έχουμε την παραμικρή τύχη σε αυτό το δύσκολο αγώνα με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ, πρέπει να έχουμε μια συγκροτημένη ομάδα και να πετύχουμε κάποιο γκολ στην αντεπίθεση. Δεν έχει άδικο ο αρθρογράφος, αν και θα προτιμούσα να αφήσει τον προπονητή να κάνει τέτοια πλάνα. Απ' την άλλη, λέει ότι ο Παζιάννη έχει καταφέρει μέχρι στιγμής πολύ καλύτερα τις αρχικές προσδοκίες, με την ομάδα να βρίσκεται στην 8η θέση της Super League, ενώ μας είχαν έτοιμους να πέσουμε κατηγορία. Πάμε να δούμε πώς θα παίξουμε. Θα παίξω όντως με αντεπιθέσεις, παιδιά. Χουτεσιώτες θα είναι τέρμα. Χουχούμης, Κόνδρας, Παντελάκης, Μπουκουβάλας, η καλύτερη τετράδα που μπορώ να έχω αυτή τη στιγμή είναι στο ματς. Ο Φάμπρι θα παίξει σαν αμυντικό χαφ. Δεν θα παίξουμε με δεκάρι, θα παίξουμε με αμυντικό χαφ. Δύο στο κέντρο, Γκάουνα και Γιάκος που είναι οργανωτές, είναι καλοί στο να κάνουν παιχνίδι. Καρτάλι θα τον βάλουμε αριστερά γιατί ο Λεό είναι τραυματίας και οι υπόλοιποι είναι κουρασμένοι. Και Νικολιάς δεξιά. Παμλίδης κορυφή που είναι ξεκούραστος. Έχουμε βάλει Κρισμάν στο προηγούμενο ματς. Έκανε και το hat-trick του. Όπως και να έχει, όλοι αυτοί από εδώ και κάτω θα παίξουμε προσεκτικά. Με υποστήριξη έχω βάλει να παίζουν και θα παίζουμε στην αντεπίθεση με μπαλιές στον χώρο. Ουσιαστικά θα κυνηγάμε να φύγουμε στην αντεπίθεση. Ας ελπίσουμε και με την έδρα μας, αλλά και με το πώς πάμε να παίξουμε, ότι θα κερδίσουμε έστω και ένα βαθμό εδώ πέρα. Και βγαίνουμε έξω, παιδιά, από τη Φυσούνα. Πάρα πολύ ωραίο πλάνο. Να πω κάπου εδώ ότι είναι γεμάτο το γήπεδο. Έχουμε γεμίσει πολύ λίγες κενές θέσεις έχουμε. Και ξεκινάει το ματς. Έχουμε δει ότι έχουμε χάσει την κατοχή. Την έχουμε αφήσει βασικά εμείς τον ΠΑΟΚ για να βγούμε στις επιθέσεις. Κάποιες ευκαιρίες που έχουν κάνει εδώ δεν είναι σημαντικές. Περνάει το ημίχρονο έτσι ήρεμα και ωραία όπως θέλαμε. Φάση για μας με το Χουτεσιώτη να κάνει μια γιώμα στο πουθενά. Απλά κοντρολάρει ο Κυριακόπουλος, δεν ξέρω τι τον έπιασε το Χουτεσιώτη. Μπουκουβάλας με τον Νικολιά κάνουν λίγο κεφαλίτσες εκεί πέρα. Και να δούμε τώρα μια ας πούμε προσπάθεια να εξελίξουμε μια επίθεση. Με τον Γκάουνα να δίνει στο Φάμπρι, ο Φάμπρι να κάνει μια γιώμα. Παμλίδης βγαίνει μόνος του και θα πλασάρει σωστά 1-0. 1-0, βγήκαμε στην κόντρα. Δεν το περίμενα η αλήθεια είναι. Μπράβο στον Παμλίδη. Ευνηδιάσαμε τον ΠΑΟΚ εδώ πέρα. Φαινόταν ότι δεν θα γίνει κάτι σημαντικό από αυτή τη φάση. Εδώ πέρα δηλαδή ήμουν σε. Το σκεφτόμενο ότι ο Φάμπρι έκανε γιώμα, βλέπεις εδώ κοιμήθηκε πάρα πολύ ο παίκτης του ΠΑΟΚ και κάναμε έτσι το 1-0. Ωραίο πλασάρισμα τον Παμλίδη και έχει εξελιχθεί στον αγαπημένο μου παίκτη. Θα λήξει και το ημίχρονο λογικά γιατί περνάνε τα 2 λεπτά καθυστερήσεων. 1-0 υπέρ μας με τον Παμλίδη. Δεν ξέρω αν θα το κρατήσουμε, αλλά προς το παρόν ξεκινάμε με τα καλύτερα δεδομένα. Τους ανεβάζω το ηθικό όσο γίνεται και συνεχίζω κανονικότατα με τους ίδιους παίκτες. Παρόλο που βλέπω Σκόνδρα και Νικολιά να μην παίζουν και ιδιαίτερα καλά. Είμαστε στο 50 και βλέπουμε τώρα ξανά φάση με τον Σκόνδρα να δίνει πίσω. Μην δίνετε πολύ πίσω γιατί φοβάμαι τα λάθη. Να δούμε τι θα κάνει ο Κουτεσιώτης. Καθυστερεί λίγο, αλλά κάνει μια γιώμα στον Νικολιά, ο οποίος δεν θα πάρει την κίνηση μόνος του. Γίνεται μια συνεννοησία εκεί πέρα και ο Ακπομ λογικά δεν θα καταφέρουμε ούτε έτσι να διώξουμε. Πάλι κοιμόμαστε. Νικολιάς, μην κάνετε κανένα πέναλτι μόνο. Μίσιτς, Χουχούμης απομακρύνει. Δεν ξέρω, φαίνεται ρε παιδί μου ότι θα γίνει το λάθος. Το μυρίζομαι. Το βρωμάει λάθος από μακριά. Ντάγκλας Αγκούστο. Βλέπουμε τώρα ότι αρχίζει ο ΠΑΟΚ και πιέζει πολύ περισσότερο. Μπαίνει με τον Κυριακόπουλο από τα αριστερά και ο Χουτεσιώτης είναι εκεί για να κάνει μια πάρα πολύ ωραία επέμβαση. Εγώ νομίζω πως εδώ θα ήταν καλό να κάνω μια αλλαγή
όσον αφορά την νοοτροπία μας. Θα είναι αμυντική η νοοτροπία μας και θα ρίξουμε ρυθμό. Ευελπιστώ αυτές οι αλλαγές να κάνουν μεγάλο αντίκτυπο στον αγώνα. Και τώρα ο Χουτσιώτης βλέπουμε εδώ πέρα να μην ξέρει τι να κάνει. Κάνει μια γιώμα εδώ πέρα. Νικολιάς κοντρολάρει κανονικότατα. Θα βγάλει κάθετη στον Παμλίδη που βγαίνει μόνος του. Κάντο σε παρακαλώ, δεν το έκανε το 2-0. Εδώ να τα τελειώσουμε όλα, ρε παιδιά. Δεν πειράζει. Ο Παμλίδης είναι θηρίο από ό,τι βλέπω. Νικολιάς τώρα στο κόρνερ. Παμλίδη, πάρε την κεφαλιά, αγόρι μου. Σε εμπιστεύομαι. Τίποτα εκεί πέρα. Γιάκος. Δεν έγινε τίποτα, δυστυχώς. Βλέπουμε πάλι τον Πάοκ εδώ πέρα τώρα. Με τον Ίγκασον. Λέω Ζαμπά. Δεν έγινε τίποτα. Ωραία. Ελέγχει προς τα πίσω ο Πάοκ. Εγώ έχω βάλει αμυντική νοοτροπία εδώ πέρα. Φεύγει βέβαια ο Ροντρίγκο Σοάρες. Κόβεται από τον Καρτάλι και κυνηγάει να σώσει το κόρνερ. Τόσο σε. Θηρίο ο Καρτάλι. Προσοχή τώρα βέβαια. Προσοχή, παιδιά. Εδώ δεν κάνουμε λάθη. Θα κάνουμε λάθη. Οκ. Okay. Και πάμε για κόντρα με τον Παμπλίδη πάλι. Ο οποίος κατεβάζει πάλι. Άλλο ένα τέταρτο από τον Παμπλίδη. Κάντο. Τελείωσε το 2-0. Το τελείωσε ο Παμπλίδης, παιδιά. Και αυτή τη στιγμή ζούμε ένα πάρα πολύ επικό σημείο σε όλη μας την καριέρα με τον Παζιάννενα προς το παρόν. Ρε τον Παμπλίδη τι κάνει. Βλέπετε εδώ πέρα κάνουμε πασούλες. Έχουν πιέσει όλοι εδώ στον Μπάουκ με σκοπό. Χέρι έκανε ο Παμπλίδης. Και βλέπετε πόσο ο Παμπλίδης βγήκε άλλη μια φορά μόνος του. Δεν το έκανε πριν, το έκανε στην αρχή και τώρα το ξανά έκανε. 2-0. Τέλειο πλασάρισμα στη δεξιά γωνία. Και νομίζω. Ωχ, Πέλκας. Μην γίνει τώρα μείωση κατευθείαν. Να κρατήσουμε λίγο το σκορ γιατί θέλω να κάνω κάτι αλλαγές σιγά σιγά. Λέω Τζαμπά να δούμε εδώ πέρα. Θα κοπεί η σέντρα του. Δεν κόβεται. Πέλκας δεν παίρνει. Μίσιτς σουτάρει και μπήκε μια γκολάρα από τον Μίσιτς. Δυστυχώς γρήγορη απάντηση και μειώνει ο Πάοκ. Θα κάνω αλλαγή. Ας δούμε πρώτο το φάουλ βέβαια. Το γκολάκι. Βλέπετε εδώ πώς έγινε η σέντρα. Πέλκας στο έξω, Μίσιτς και ραυνοβόλησε πάρα πολύ μεγάλη γκολάρα. Το παραδέχομαι. Δυστυχώς όμως αρχίζω και αγχώνομαι, μιας και είχα αρχίσει να χαίρομαι. Δεν ξέρω τι αλλαγή να κάνω. Μ' αρέσει η δεκάδα μου. Οπότε την κρατάω. Είπα ένα μπράβο στους παίκτες να ανέβει η όρεξή τους λίγο. Γιατί παίζουν όντως πάρα πολύ καλά. Και φτάσαμε στο 75. Θα αρχίσω σιγά σιγά να κάνω αλλαγές. Μήπως και καθυστερήσω λιγάκι. Βάζω να κάνουμε καθυστερήσεις συνέχεια. Και θα προχωρήσω σε αυτή την πρώτη αλλαγή. Τσακ μπαμ, θα πάω να κάνω και μια δεύτερη. Τώρα στο 80. Να φρεσκάρω και κάποιους παίκτες. Βλέπω ότι τα έχουν δώσει όλα τα παιδιά. Στη θέση του Γκράουνα θα μπει ο μικρός ο Γροσδάνης, ο οποίος θα παίξει με αμυντικό ρόλο. 10 λεπτά έχουν μείνει, παιδιά. Ας περάσουν, σας παρακαλώ, έτσι όσο πιο καλύτερα μπορούν. Και αφού είμαστε στο 85, μια τρίτη αλλαγή. Πάμε να κάνουμε ό,τι πιο επικό μπορούμε. Βάζοντας Ξίδα στη θέση του Νικολιά. Please. Να φύγει το πεντάλεπτο αυτό το δύσκολο. Είμαστε ήδη 5 λεπτά καθυστερήσεων. Θα μας τρελάνει τελείως. Δεύτερο λεπτό. Τρίτο λεπτό. Τέταρτο. Λήξτο. Έληξε, παιδιά. 2-1 λοιπόν. Ο Μίσιτς λίγο μας τρόμαξε. Προσπάθησα να καθυστερήσω όσο γίνεται. Ο Παμπλίδης παίκτης στο αγώνα. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από το ότι κλέψαμε μάτσα από τον Μπάουκ. 19 σούτ είχε, εμείς είχαμε 7. Τέλεια. Μπορεί με τον Άρη να χάσαμε την ισοπαλία από ένα πέναλτι και νιώθω τσουγμένος, αλλά με τον Μπάουκ έγινε καλή φάση. Δεν το περίμενα καθόλου αυτό το πράγμα. Θα τους πω μπράβο να ανέβει το ηθικό τους όσο δεν πάει, παιδιά. Μιλάμε για μεγάλο επίτευγμα. Έχασε και η ΑΕΚ. Εξάρα έριξε ο Ολυμπιακός. Ισοπαλή οι υπόλοιποι. Οπότε εμείς είμαστε με 21 βαθμούς εδώ πέρα, μετά από μεγάλο μάτς και ακολουθούν τώρα πιο βατά παιχνίδια. Ο Μπάουκ πέφτει από την κορυφή. Μετά την ήττα, στο παγερό βράδυ, λες τους Ζωσιμάδες. 2 γκολ του Παμλίδη. Φορμαρισμένος και ο Παμλίδης, να το πούμε ένα μπράβο, παθιασμένο. Πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα, παιδιά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με αυτό. Τώρα ακολουθεί το μάτς με τα Τρίκαλα. Επαναληπτικό στο κύπελο, στο οποίο είχαμε νικήσει 3-0. Οπότε ενδεχομένως να περάσουμε άνετα. Έστειλα τον Άωμα έτσι ιδανικό σε άλλη ομάδα. Μια και εγώ τον βάζω να παίζει ποτέ, οπότε τζάμπα είναι κρίμα να κάθεται στους πάγκους. Τελικά ο Παναθηναϊκός γύρισε το βάρος του σκορ του. Οπότε δεν είναι αποκλεισμένος από το κύπελο. Τζάμπα χαρήκαμε πριν από ό,τι φαίνεται. Ούτε ο Πάκο έχει αποκλειστεί μόνιμα, ήταν ο πρώτος γύρος. Αλλά η Ξάνθη έχει πάρει μεγάλο πλεονέκτημα. Ας ελπίσουμε ότι θα το κρατήσει. Please. Αλλά ας μην κοιτάμε τι κάνουν οι άλλοι. Ας δούμε πρώτα εμείς να τελειώσουμε το μάτς με τα Τρίκαλα. Να μην πάθουμε καμία ζημιά. Όπως βλέπετε, είναι και sold out το γήπεδο. Έχουν γεμίσει να υποστηρίξουν την ομάδα, οι οπαδοί μας. Και πάμε να γυρίσουμε στα φυσιολογικά επίπεδα που θα έχουμε κάποιον δεκάρι. Λοιπόν, αυτές ήταν οι αντεκάδες. Θα παίξουμε με Περιστερίδη αυτή τη φορά τέρμα. Πανουργιάς και Ζιούλης θα είναι το αμυντικό μας δίδυμο, δηλαδή αναπληρωματικοί που δεν έχουν παίξει σχεδόν ποτέ. Σαργκελασβίλη, Αποστολόπουλος και αυτοί είναι αναπληρωματικοί, αλλά παίζουν που και που. Γροσδάνης, Χιόντης δεν παίζουν σχεδόν ποτέ, θα ξαναμπούν τώρα στο κύπελο. Πίλιος, Κεντή, Ξίδας μπροστά.
η μεσοπιθετική μας τριάδα, ας πούμε, και Chris Mann στην κορυφή της επίθεσης. Όπου βλέπω εδώ δίπλα τον Ανδρέα Σταματή, ο οποίος είναι φίλος μου και στην πραγματικότητα. Οπότε χαιρετίσματα, Ανδρέα, αν βλέπεις και το βίντεο. Ελπίζω να σε νικήσουμε σήμερα. Πρέπει να προσέξουμε να μην επαναπαυτούμε με το 3-0 και να έχουμε καμιά κηδεία εδώ πέρα. Οπότε πάμε να μπούμε στο μάτι σοβαρά. 3 λεπτά καθυστερήσεων περάσανε και 0-0 περάσαμε στα προημιτελικά του κυπέλου. Τελικά ο ΠΑΟΚ με ένα 4-0 έκανε ένα συνολικό 5-3, οπότε την γλίτωσε. Οπότε άκυρες οι χαρές που κάναμε λίγο πριν. Και ΠΑΟΚ και ΑΕΚ και Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θα είναι στην επόμενη φάση του κυπέλου. Δυστυχώς προπόνηση τραυματίστηκε ο Πανουργιάς, το οποίο δεν μ' αρέσει ιδιαίτερα. Και πάμε σε κάτι σημαντικό. Κλήρωση για τον προημιτελικό της Ελλάδος στο κύπελο. Πάμε να δούμε ποιοι συμμετέχουν. Είναι ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός εννοείται. Και από πιο βατές ομάδες είναι ο Πανετολικός, ο Πανιώνιος και ο Αστέρας Τρίπολης. Ας ελπίσουμε ότι θα τύχουμε με έναν από αυτούς τους τρεις. Και θα ήθελα κατά προτίμησή μου τον Πανιώνιο για κάποιο λόγο. Πάμε να δούμε. Παναθηναϊκός θα παίξει με Αστέρα Τρίπολης. Πανετολικός θα παίξει με βάλε μας Πανιώνιος. Οπότε η καριέρα μας τελείωσε στο κύπελο. Προημιτελικά και πολλοί μας ήταν. Πάμε να δούμε. Ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Οπότε εμείς θα παίξουμε με την ΑΕΚ, παιδιά. Με την ΑΕΚ έχουμε φάει νομίζω 3 και 3 γκολ 6 σύνολο σε αυτό το πρωτάθλημα. Και θα αναγκαστούμε να παίξουμε άλλα 2 μάτς νομίζω με την ΑΕΚ και για προημιτελικό. Κυνηγάμε θαύμα, το οποίο δεν νομίζω να γίνει. Μια φορά στα 1000 χρόνια γίνεται, όπως με τον ΠΑΟΚ πριν λίγο. Δεν μας χαμογέλασε η τύχη τόσο με αυτή την κλήρωση, δυστυχώς. Λοιπόν, και μετά το μεγάλο έπος με τον ΠΑΟΚ που νικήσαμε, την πρόκρισή μας στο προημιτελικό που θα παίξουμε με την ΑΕΚ, όπως είδαμε και με την κλήρωση, φτάσαμε στο σημείο να τελειώσει το επεισόδιο, αφού πρώτα σας πω ότι είμαστε στην 8η θέση με 21 βαθμούς, πάρα πολύ κοντά στη ζώνη της Ευρώπης. Θα το παλέψουμε γιατί το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι λίγο βατό. Βλέπετε, έχουμε να παίξουμε τώρα με Λάρισα, Παναχαϊκή, Πανετολικό, Πανιώνιο, Όφη, Αστέρα Τρίπολης, Ξάνθη, Παναθηναϊκό και ενδιάμεσα έχουμε και το κύπελλο με την ΑΕΚ που λογικά θα αποκλειστούμε. Όλα αυτά πιθανότατα θα τα δούμε σε κάποιο live stream, όσα προλάβουμε τουλάχιστον, ώστε να μην καθυστερούμε πάρα πολύ στα επεισόδια και να πάμε κατευθείαν σε play-off ή play-out, ανάλογα σε ποια θέση θα βρισκόμαστε στο πρωτάθλημα και να δούμε εκεί τα ματσάκια που θα καίνε. Αυτά από μένα για τώρα. Ελπίζω το επεισόδιο να σας άρεσε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε το επεισόδιο, αφήστε ένα like και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε, να είστε πάντα καλά. Bye-bye.